Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη. Είναι ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου και σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σκουντάκη, που είστε κοντά μας απόψε. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά και το λοιποπροσωπικό των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων θα πρέπει να υποβάλλονται 2 φορές την εβδομάδα σε self-test, τα οποία θα προμηθεύονται από τα φαρμακεία. Οπότε, έτσι, να ξεκινήσουμε εισαγωγικά με το να μας πείτε έτσι 2 λόγια και να απευθυνθείτε και προς τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν έχετε και κάποια ιδιαίτερη σύσταση να τους κάνετε, μιας και είστε από τους πρώτους που οι πολίτες έρχονται σε επαφή και εκφράζουν και τις απορίες τους και τις αγωνίες τους ενίοτε. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτή τη στιγμή τα φαρμακεία είναι στην πρώτη γραμμή ακριβώς όλης αυτής της ιστορίας με τη χορήγηση των self-test. Σήμερα λάβαμε μία ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας και μέσω από το Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ότι δικαιούχοι για τα self-test τα δωρεάν είναι αυτό που αναφέρατε και εσείς προλίγου, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και το διοικητικό προσωπικό όλων των δομών εκπαίδευσης που έχουν να κάνουν βέβαια με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς η ενημέρωση αυτή δεν ήρθε πολύ έγκαιρα, ήρθε σήμερα το πρωί και δημιουργήθηκε έτσι μία σύγχυση σε πολύ κόσμο και ειδικά στους δημόσιους υπαλλήλους και στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι είχαν την εντύπωση ότι και αυτή τη βδομάδα θα μπορέσουν να πάρουν ένα δωρεάν self-test. Το σύστημα αυτή τη στιγμή δεν το επιτρέπει κάτι τέτοιο. Επιτρέπει αποκλειστικά σε αυτούς που ανέφερα προλίγου. Και αυτό θέλω να προσέξει λίγο οι συμπολίτες μας, να το προσέξουν για να μην προσέρχονται αδίκως στα φαρμακεία και δημιουργούν περισσότερη φασαρία από ό,τι πρέπει. Άρα, και συνωστισμό. Να δούμε λίγο τους δικαιούχους σε συνάρτηση πάντοτε με τις ημερομηνίες, κύριε Σκουντάκη, να μας βοηθήσετε ως προς αυτό. Από σήμερα λοιπόν έως και το Σάββατο 8 Πέμπτου θα διατίθενται μόνο σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό θα ισχύει και για τους φοιτητές που κάνουν πρακτική άσκηση. Για τους φοιτητές που κάνουν πρακτική άσκηση δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση. Πάντως, επειδή ακριβώς αυτό σήμερα έτυχε να το κοιτάξω εγώ προσωπικά στο φαρμακείο, δεν υπάρχει δυνατότητα να πάρουν self-test αυτή τη στιγμή τα παιδιά που κάνουν πρακτική. Και τώρα το δεύτερο τεστ μαθητών και εκπαιδευτικών για την ερχόμενη εβδομάδα πηγαίνει. Πάλι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε μέσα από το σύστημα, ναι, θα το πάρουν από τη Δευτέρα το πρωί. Θέλω εδώ να υπενθυμίσω ότι το Σάββατο θα λειτουργεί η πλατφόρμα μέχρι και το απόγευμα. Μετά θα κλείσει και την Κυριακή επίσης θα είναι κλειστή η πλατφόρμα χορήγησης. Επομένως δεν θα υπάρχει δυνατότητα και πάλι θα κάνω μια παράκληση στους συμπολίτες μας να μην πηγαίνουν στα εφημερεύοντα φαρμακεία της Κυριακής και του Σαββάτου, γιατί δεν θα εξυπηρετηθούν. Δευτέρα πρωί θα ανοίξει πάλι πλατφόρμα και θα είναι διαθέσιμα τα τεστ πάλι για όλους αυτούς τους οποίους έχουμε πει πριν λίγο. Και σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ομάδες δικαιούχων, δημόσιοι, ιδιωτικοί, υπάλληλοι, κύριε Σκουντάκη. Υποθέτω ότι από εβδομάδα θα ανοίξουν και αυτές οι κατηγορίες, δεδομένου ότι και για αυτούς είναι αναγκαστική χρήση τεστ 1 ή 2 φορές την εβδομάδα, εξαρτάται πάντοτε από την υπηρεσία και την εργασία στην οποία βρίσκονται. Τώρα, κύριε Σκουντάκη, εάν κάποιος έχει υποβληθεί σε μοριακό έλεγχο, ας υποθέσουμε ότι αυτό έχει γίνει 24 με 48 ώρες πριν την έναρξη των σχολείων. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται εκ νέου έλεγχος με self-test ή απλά μπορεί να μπει μέσα στην πλατφόρμα και να το δηλώσει? Στην πλατφόρμα μπορεί να δηλωθεί το αποτέλεσμα οποιοδήποτε ελέγχου, είτε είναι self-test είτε είναι rapid test. Είναι τα rapid test τα οποία κάνει η ΟΔΗ, τα κινητά συνεργεία του ΕΟΔΗ για παράδειγμα. Γίνονται εδώ και στο κέντρο του Ηρακλείου και είναι και δωρεάν. Ή αν γίνει το PCR, δηλαδή το λεγόμενο μοριακό τεστ. Η πλατφόρμα μπορεί να δεχτεί ανάλογα τον τύπο του τεστ που έχει γίνει το ανάλογο αποτέλεσμα. Δηλαδή μέσα στην πλατφόρμα δηλώνεις και το είδος του τεστ το οποίο έχεις κάνει. Επομένως δεν υπάρχει θέμα ποιο τεστ από τα 3 θα γίνει. Αν τώρα το αποτέλεσμα είναι μη έγκυρο, εκεί ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί? Πρέπει να γίνει εκ νέου ένα δεύτερο τεστ, ας πούμε, με έξοδα τα οποία θα επομιστεί ο κάθε πολίτης? Θα πρέπει ενδεχομένως να απευθυνθεί σε μία από τις δημόσιες δομές για rapid? Κοιτάξτε, υπήρξαν τέτοια περιστατικά, ήταν αναμενόμενο να υπάρξουν, δεδομένου ότι τα τεστ μοιράστηκαν σε εκατομμύρια συμπολίτες μας. Κάποια από αυτά, όντως και λόγω τεχνικών δυσκολιών ή αστοχίας υλικού, να το πω έτσι, των τεστ, βγήκανε άκυρα.
Σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε πρόβλεψη για χορήγηση δεύτερου τεστ από τα φαρμακεία και η εύλογη λύση που σκέφτομαι και εγώ, χωρίς όμως να έχω κάποια έτσι επίσημη γραμμή για να το πω αυτό, αλλά πιστεύω ότι από τη στιγμή που κάποιος δεν μπορεί να κάνει το self-test ή έχει βγει άκυρο, να απευθυνθεί είτε σε μια κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ, η οποία δρά στην περιοχή του, είτε να κάνει το PCR, το οποίο όμως κάνει, έχει ένα αρκετά σημαντικό κόστος, ή αν πρέπει να πληρώσει, μπορεί πάλι από φαρμακείο να προμηθευτεί ένα άλλο self-test, το οποίο δεν είναι αυτό που δίνει η πολιτεία δωρεάν, είναι άλλου τύπου, το οποίο μπορεί να το αγοράσει από το φαρμακείο και αυτή τη στιγμή έχουν πέσει και αρκετά οι τιμές γύρω στα 6 ευρώ, επομένως δεν είναι ιδιαίτερο το κόστος. Παρόλα αυτά, επειδή δεν θέλω σε καμία περίπτωση να παρακινήσω κανέναν συμπολίτη μας να πληρώσει, θα πρότεινα είτε να απευθυνθεί σε κάποια δημόσια δομή και να κάνει το τεστ δωρεάν ή να το συνεννοηθεί με την εργοδοσία, την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, αν μπορεί η επιχείρηση αυτή βάσει του νόμου πάντοτε να καλύψει το κόστος οποιοδήποτε τεστ πρέπει να κάνει. Και αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνετε κύριε Σκουντάκη, όπως είχε υποθεί και από τα πλέον επίσημα χείλη, όλοι οι πολίτες θα είχαν πρόσβαση δωρεάν στα self-test από το Μάιο κιόλας. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ενημέρωση από αυτού. Κοιτάξτε, μεγάλο μέρος του πληθυσμού αυτή τη στιγμή που πρέπει να εργαστεί και να βγει έξω από τα πλαίσια της μέχρι πρότινος καραντίνας δικαιούται να παίρνει τεστ. Έχουμε δώσει, όπως σας είπα, εκατομμύρια τεστ αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα από τα φαρμακεία, εντελώς δωρεάν. Και οι φαρμακοποιοί εδώ πέρα, να το τονίσω γιατί πρέπει να το πω, κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία χωρίς να πληρωθούν από το κράτος και από την πολιτεία. Δεν προβλέπεται καμία αμοιβή. Όλη αυτή η ιστορία δηλαδή στηρίζεται αυτή τη στιγμή στο μέγιστο δυνατό βαθμό από τα φαρμακεία εντελώς δωρεάν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή λοιπόν μία διαδικασία χορήγησης δωρεάν self-test στον πληθυσμό. Έχει, νομίζω, πάει καλά για την ώρα. Το μόνο, αν θέλετε, άσχημο το οποίο έχει συμβεί και το οποίο έχει πέσει στη δική μου αντίληψη είναι το γεγονός ότι δεν ενημερώνεται έγκαιρα ο κόσμος για το ποιος δικαιούται ή ποιος δεν δικαιούται το self-test. Θα έπρεπε να υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, πάντοτε μία ενημέρωση, ίσως με SMS στο κινητό του κάθε συμπολίτη μας για το πότε δικαιούται να πάρει το τεστ και πότε να απευθυνθεί στο φαρμακείο. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο σαφώς μας προβληματίζει σαν φαρμακοποιούς είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε υπομειστεί μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, η οποία έχει ταλαιπωρήσει αφάνταστα όλους μου τους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στην εργασία μας και αυτό της χορήγησης των self-test, το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί με έναν πιο καλό τρόπο, ώστε να υπάρχει πιο καλή ομαλή ροή των πολιτών στα φαρμακεία και να μην δημιουργούνται εικόνες συνωστισμού, ουρές, οι οποίες καταλαβαίνετε και γκρίνια φέρνουν και ένταση πολλές φορές στα φαρμακεία και παρεξηγήσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να υπάρχουν. Τα φαρμακεία το κάνουν αυτό το έργο εντελώς δωρεάν. Θέλουμε όμως και τη βοήθεια των συμπολιτών μας να το κάνουμε με όσο γίνεται καλύτερο τρόπο. Έτσι, έτσι. Και καλώς το τονίζετε αυτό. Κύριε Σκουντάκη, τώρα λίγο να σας πάω στο κομμάτι του εμβολιασμού και μέσω της άλλης συνταγογράφησης έχετε μια εικόνα για τη ροή. Να μας δώσετε έτσι το πλαίσιο, έτσι όπως το χαρτογραφείτε εσείς μέσα από τα φαρμακεία. Μπαίνει στο παιχνίδι και το εμβόλιο το μονοδοσικό της Johnson & Johnson. Ακριβώς. Προσωπικά εγώ σαν φαρμακοποιός ποτέ δεν έκατσα να ασχοληθώ με το είδος του εμβολίου το οποίο θα πρέπει να κάνω εγώ ή ο συμπολίτης μου ή κάποιος συγγενής μου. Αυτή τη στιγμή όλα τα εμβόλια τα οποία γίνονται στα εμβολιαστικά κέντρα είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, από τον Ευρωπαϊκό ΕΟΦ και από τον αντίστοιχο της Αμερικής, έτσι δεν είναι μόνο κάτι που συμβαίνει στην Ελλάδα. Είναι απολύτως ασφαλή. Οι όποιες παρενέργειες έχουν παρουσιαστεί και έχουν αναφερθεί στον τύπο είναι απειροελάχιστες και σε τέτοιο σημείο που δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δεχτούμε να σταματήσουμε ή να καθυστερήσουμε τον εμβολιασμό. Όπως είπε και κάποιος ο οποίος δεν γνώριζε αυτή τη στιγμή αλλά μου άρεσε πολύ αυτό που είπε, το καλύτερο εμβόλιο είναι αυτό που θα είναι το πιο σύντομο εμβόλιο, αυτό που θα κάνεις πιο γρήγορα.
Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν θα παρακινήσω κανένα συμπολίτη μας να ακυρώσει ραντεβού, να αλλάξει ραντεβού για να κάνει κάποιο συγκεκριμένο εμβόλιο. Όποιο αυτή τη στιγμή προκύπτει μέσα από το σύστημα, να προσπαθήσει να κλείσει όσο γίνεται πιο σύντομα το ραντεβού του, να κάνει το εμβόλιο, να είναι σίγουρος ότι θα είναι απόλυτα ασφαλής όσον αφορά τις παρενέργειες και σίγουρα θα είναι και ασφαλής σε σχέση με τον κορονοϊό, κάτι που θα δημιουργήσει και τις συνθήκες αυτές να φύγουμε πλέον από όλη αυτή την ιστορία της πανδημίας και του εγκλεισμού και της καραντίνας, το οποίο πολεμούμε τώρα και πολλούς μήνες να επιτύχουμε. Κύριε Σκουντάκη, επομένως, έχουμε τα όπλα στα χέρια μας. Mm-hmm. Καλό είναι να μην τα ψάχνουμε σε τόσο βαθμό που να καθυστερούμε την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είμαστε εδώ γιατροί, φαρμακοποιοί, όλοι υγειονομικοί στην Ελλάδα και παρακολουθούμε καθημερινά το πώς ακριβώς αντιδρά ο παγκόσμιος πληθυσμός στον εμβολιασμό. Όπως έγραψε και ο καθηγητής φαρμακολογίας εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης σήμερα σε ένα post του, έχουμε 1 δισεκατομμύριο περίπου δόσεις εμβολίου σε όλο τον πλανήτη. Είναι πρωτοφανές αυτό το γεγονός. Πρώτη φορά στην ιστορία της ιατρικής φαρμακευτικής έχουμε χρήση σε τόσο ευρύ μεγάλο δείγμα πληθυσμού ενός συγκεκριμένου εμβολίου. Τα περιστατικά παρενεργειών είναι ελάχιστα, είναι αμελητέα. Σε αν ήταν κάποιο άλλο φάρμακο δεν θα δίναμε απολύτως καμία σημασία έτσι ώστε να σκεφτούμε να διακόψουμε τον εμβολιασμό. Μάλιστα. Λοιπόν, και για το τέλος, μία απορία που την ακούμε πολύ συχνά, κύριε Σκουντάκη. Ένας πολίτης ο οποίος ανήκει στην πληθυσμιακή ομάδα που εμβολιάζεται αυτή την περίοδο και μέχρι σήμερα δεν είχε εγγραφεί στην άειλη συνταγογράφηση. Εάν εγγραφεί τώρα, θα λάβει SMS ή πρέπει να κάνει κάτι άλλο? Πρέπει να ακολουθηθεί ενδεχομένως μια διαφορετική διαδικασία? Μπορεί να απευθυνθεί στο φαρμακοποιό του? Πρέπει να κάνει κάτι άλλο? Εγώ θα πρότεινα να απευθυνθεί στο φαρμακείο της περιοχής του, στον φαρμακοποιό του, να κάνει άμεσα το ραντεβού του, γιατί αυτή τη στιγμή ειλικρινά δεν γνωρίζω να σας πω αν με την εγγραφή στην άλλη συνταγογράφηση θα πάρει και αμέσως μήνυμα. Mm. Ενώ αν απευθυνθεί στο φαρμακείο της περιοχής του, σε 2-3 λεπτά θα έχει τελειώσει με το ραντεβού του. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.